Όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ είμαστε μάρτυρες μιας εξαιρετικά σημαντικής στιγμής για τη χώρα μας. Σήμερα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα πραγματοποίησης της ελπίδας που έχει γεννηθεί στο λαό μας για μια νέα πορεία ευημερίας, προόδου και ειρήνης στον τόπο μας και στη γύρω περιοχή. Το σημερινό γεγονός αποτελεί την κορύφωση μια σειράς κρίσιμων αποφάσεων που έλαβε η κυβέρνηση του Στόφια για διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και την υλοποίηση της στρατηγικής που έχει χαράξει για ορθή, συνετή και αηφόρα αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογραφιάκων και με τρόπο που θα διαφυλάσσονται από τώρα και σε βάθος χρόνου πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη σε αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους. Κύριε Υπουργέ, μια πρώτη ερώτηση είναι ότι η προηγούμενη υπογραφή συμβολέων πριν με την Νόπελ έγινε σε έναν κλειστό κύκλο, προσπάθησε να διατηρηθεί απόρριτη με την αιτιολογία των αντιδράσεων της Τουρκίας. Σήμερα γίνεται εμφανώς στα φώτα της δημοσιότητας, έχει αλλάξει αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση, για την δεχόμαστε την Τουρκία. Νομίζω πρώτα να πω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια και οι διαδικασίες που κάναμε για το δεύτερο γύρο διερώτησης ήταν ανοιχτές και διαφανείς. Θα σας θυμίσω ότι όταν είχαμε τις αιτήσεις τις 11 του Μάη, είχαμε πάλι εκδήλωση σε αυτή την αίθουσα και ανακοινώσαμε όλες τις εταιρείες που έχουν κάνει αίτηση. Νομίζω ότι και οι συμφωνίες που κάναμε και οι διαδικασίες που ήταν ανοιχτές διασφαλίζουν περισσότερο πολιτικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι μεγάλες χώρες με τις τοποθετήσεις τους νομίζω ότι έκανα ξεκάθαρο ότι η Κύπρος έχει απόλυτα κυριαρχικά δικαιώματα να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα της που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες από τα κοιτάσματα? Νομίζω ότι αυτά κοιτάξτε. Πρώτα να πω ότι είναι γνωστό ότι έχουμε να κάνουμε εμπειρίες, έχουμε να κάνουμε εταιρείες που έχουν μεγάλες εμπειρίες διεθνώς και θεωρώ ότι το πρόγραμμα τους είναι τέτοιο που μας καταστά όλους αισιόδοξους ότι σύντομα θα προχωρήσουμε τις εργασίες. Αλλά θέλω να το κάνω ξεκάθαρο από μια αρχή, όταν μιλούμε για τέτοιες ερευνητικές γεωτρήσεις και εργασίες, χρειάζεται να γίνει μια πολύ διάστατη και πολύπλοκη διαδικασία. Να μην θεωρούμε ότι είναι απλά. Εγώ πιστεύω όμως ότι με βάση και το συμβόλαιο που υπογράψαμε θα μπορούσαν να προχωρήσουν τα επόμενα χρόνια σε ερευνητικές διακρίσεις και εύχομαι και ελπίζω να υπάρχουν αποτελέσματα ώστε να μπορέσουμε να αποτελέσουμε, να εργαστούμε για μεταφορά πολλά δημιουργία των υποδομών και μεταφορά του φυσικού αερίου και ενδεχομένως του πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές. Είναι σημαντικά το ποσό των δικαιωμάτων υπογραφής. Πρέπει να σου πω ότι σε αντίθεση με τον πρώτο κύριο Αδίδησης εκεί, επειδή αν υπήρχε ανταγωνισμός δεν είχαν τέτοια έσοδα, και αυτό το ποσό θα πάει στο κρατικό προπολογισμό. Ποιο είναι αυτό το ποσό? Κοιτάξτε, θα το πω γιατί υπόθηκε τέτοια. Συνολικά και από τα τρία κόμματα είναι 150 εκατομμύρια ευρώ.